Ναι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Δυστυχώς, από τις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, αφού φτάσαμε στην περιοχή από την Πάτρα, είμαστε διασώστες ειδικά εκπαιδευμένοι για το σκοπό αυτό, το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ξεκινήσαμε άμεσα τις έρευνες, εντοπίσαμε τις πρώτες πρωινές ώρες ένα άτομο. Είδαμε την εικόνα των αυτοκινήτων, όπου υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα μαζί με ανοιχτές τις πόρτες, τα κλειδιά επάνω και ήδη πρώτης ανάγκης μέσα. Οπότε η σκηνή του ατυχήματος μας έδειχνε ότι μία ομάδα ανθρώπων από τα συγκεκριμένα οχήματα κάπου έχει κατευθυνθεί σε πολύ κοντινό μέρος. Έτσι έδωσα την εντολή στις ομάδες διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να επιχειρήσουν σε συγκεκριμένα σημεία και τις πρώτες πρωινές ώρες δυστυχώς αντικρίσαμε αυτήν την εικόνα ανάμεσα σε δύο σπίτια, σε περίπου ένα χωράφι 300-400 περίπου τετραγωνικών μέτρων. 26 καταγεγραμμένοι άνθρωποι. Να το πούμε ότι είναι καταγεγραμμένοι. Είναι 26, έγινε καταμέτρηση από επιτροπή που όρισα προσωρινά για να γίνει μια επίσημη καταμέτρηση για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Δυστυχώς υπάρχουν και μικρά παιδιά. Φαίνεται ότι είναι μικρές ομάδες ή οικογένειες. Μισό σπίτι μου ανήκει, έμενε η ξαδέρφη μου. Ναι. Σε αυτό. Και το δίπλα είναι δύο σπίτια, έμενε η ανιψιά μου με τα παιδάκια. Αυτοί είναι, οι άνθρωποι δεν είναι κάτοικοι, είναι παραθεριστές. Όχι, δεν είναι παραθεριστές, είναι ειδικά σχεδόν μόνιμες κατοικίες. Όχι, κύριε, οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα, τα 26 άτομα. Για να τι έγινε. Δεν ξέρω εγώ τα 26 άτομα, εγώ λέω ποιος έμενε. Αν μπήκανε τώρα μέσα στη φωτιά κάποιοι οι οποίοι δεν τους. Λοιπόν, μέσα στο οίκημα αυτό έμενε η ανιψιά σας, μας λέτε. Στο δεξιά σπίτι. Στο δεξιά. Έχει καεί αυτό. Ναι, όλα και τα όλα. Η ανιψιά σου είναι καλά. Δεν γνωρίζω. Τηλεφωνώ, δεν βρίσκω ούτε την ανιψιά μου, ούτε την ξαδέρφη μου. Κανέναν, ναι. Δηλαδή, είναι, τα έχετε δηλώσει σαν αγνοούμενους. Δεν έχω πολλά. Σήμερα έρθει το πρωί, δεν μπορούσα να πλησιάσω εγώ τη φωτιά. Εγώ δεν μένω εδώ. Η ξαδέρφη μου είναι. Εγώ μένω στον τράφι. Δεν βρίσκεται τίποτα, λέω, ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Δεν τα έχω τα τηλέφωνα, δεν απαντάνε. Τι πάνε τα τηλέφωνα. Όχι. Απενεργοποιημένα. Και ήρθατε δεν εδώ πέρα, σας είπαν ότι είχε άλλα 26 άτομα. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν τους είδαν. Τώρα ήρθε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και δεν με αφήνουν να μπω μέσα να δω μήπως αναγνωρίζω, ας πούμε, ξέρω. Την ανιψιά μου. Ελπίζω να είναι καλά. Όταν βγήκα από τη θάλασσα και κρύφτηκα πίσω από μια μεγάλη πλατιά σπηλιά, άκουσα την κραυγή ενός παιδιού και την είδα να πηδάει ένα άτομο που δεν ήξερα ακόμα αν είναι κορίτσι, να πηδάει, διότι προφανώς δεν έβλεπε αν ήταν θάλασσα κάτω ή τρομοκρατημένη από αυτό που είχε υποστεί, που μετά κατάλαβα ότι ήταν και καμένη, γιατί πήγα κοντά της, δεν την ακούμπησα εκείνη την ώρα, δεν ήξερα σε τι κατάσταση ήταν το χτύπημά της. Αργότερα όμως που έφυγα κι εγώ από εκεί, 2-2,5 ώρες μετά, διαπίστωσα ότι ήταν και καμένη. Τα πόδια της φαινόντουσαν μαύρα καμένα, μπορώ να σας πω. Και βέβαια το παιδί είχε τελειώσει μόνο του εκεί. Είχαμε πάρει την αστυνομία, είχαμε πάρει το 112, είχαμε πάρει ό,τι μπορούσαμε εκείνη την ώρα με ένα κινητό ενός ακόμα κυρίου που ήταν εκεί. Αλλά ούτε το λιμενικό εμφανίστηκε με ένα πλωτό, με ένα φουσκωτό, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, ούτε κανείς. Εγώ δεν κινδύνευσα, ομολογώ. Ταλαιπωρήθηκα, ήταν όμως γραφτό να περάσει αυτή η ταλαιπωρία από μένα. Το παιδί όμως αυτό έζησε άλλη μια φορά την 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι πηδάγανε από τους πύργους. Δηλαδή το είδα μπροστά μου και είπα, έτσι πηδάγανε από τους πύργους.